να θυμίσω για ποιο λόγο σήμερα κοπιάσατε τόσο πολύ για να φτάσετε εδώ, σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει για πρώτη φορά ασυλία. Ασυλία σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Τουρισμό σε ωραίο κατάλημα, στα ξενοδοχεία σας, με τους κλιματισμούς σας και με τις μαξιλάρες σας. Σχεδόν ό,τι κάνατε χθες το βράδυ, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Όπως το πες. Θέλω να θυμίσω απλά σε όλους ότι μόλις ξεκινήσαμε, η συνολική απόσταση είναι 4.000 χιλιόμετρα και έχετε διαλύσει ένα πολύ, 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 πόσα? Πολύ μικρό πόσα? Κομματάκι. 200, ούτε 200. Πω. Πού πας, θέλω. Τώρα μια δουλειά έχει, θα ξαναδεί. Γι' αυτό νομίζω ότι έχετε και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Να δείτε αν όλα αυτά που ζήσατε σήμερα, όλα τα αυτοστόπ, ό,τι σκαρφιστήκατε, ό,τι όχημα και αν πήρατε, έπιασε τόπο για να φτάσετε μέχρι εδώ. Υπήρχε συγκεκριμένο δρομολόγιο με το οποίο έπρεπε να φτάσετε μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Υπήρξαν και ζευγάρια τα οποία δεν το έκαναν. Εμάς κοιτάει. Από όλα τα ζευγάρια που έχω μπροστά μου, μόνο 4 ακολούθησαν τη σωστή διαδρομή. Α, πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Δεν με νοιάζει να σου πω αλήθεια αν αυτό θα μας τυχήσει, γιατί εμείς φτάσαμε. Έλεγε να φτάσουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε βρει ένα τύπο που να έχει ελικόπτερο. Θα μπαίναμε στο ελικόπτερο, θα μας πήγαινε, δεν θα μας πήγαινε από το δρόμο που έλεγε το τέτοιο, θα μας πήγαινε από τον αέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς φτάσαμε. Τέλειο παράδειγμα, τέλειο. Ναι. Χάρη στη σωστή και τη λάθος διαδρομή που επέλεξαν κάποια ζευγάρια, κρίθηκε σήμερα η πρώτη θέση. Να σου. Παρακαλώ. Παύλο. Παρακαλώ. Είχατε απόλυτο δίκιο για την αίσθησή σας. Να το ξέρω. Φτάσατε για ακόμη μία μέρα πιο γρήγορα από όλους. Όμως ακολουθήσατε τη λάθος διαδρομή. Το ξέραμε. Την επόμενη φορά νομίζω πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πιο προσεκτικοί σε τι, στην κρίση, αν μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιον οδηγό. Είναι όλοι τόσοι και τόσο καλοί και θέλουν να σε βοηθήσουν, οπότε... Το ζευγάρι που κερδίζει την ασυλία μπορεί να έφτασε δεύτερο χρονικά, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Και το ζευγάρι αυτό είναι... Η Κρίστη και ο Γιώργος. Δεν το πιστεύω. Η Κρίστη και ο Γιώργος κερδίζουν την πρώτη ασυλία του Asia Express. Άντε Γιώργο, μπορώ να το πω τώρα. Το γαμήλιο ταξίδι ξεκινά. Τους αξίζει, τους αξίζει. Τους αξίζει. Παιδιά, συγχαρητήρια. Κερδίζετε αυτό το πολύ σημαντικό έπαθο, την πρώτη ασυλία, τον τουρισμό, τις διακοπές και όλα αυτά τα οποία μεταξύ άλλων έτσι δεν θα έχετε και την αγωνία του αποκλεισμού. Από το πρωί έλεγα, αν δεν κερδίσουμε εμείς, θα το πάρει ο Μαυρίδης και η Κρίστη. Εντάξει, τα παιδιά έχουν φρεσκοπαντευτεί, πρέπει να κάνουν και αυτοί ένα... Πρέπει να κάνουν λίγο έρωτα. Όμως, δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχετε καταλάβει ήδη νομίζω, πόση σημασία έχει η κατάταξη. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι το δεύτερο ζευγάρι που τερμάτισε χρονικά αλλά και από τη σωστή διαδρομή είναι η Κλόντια με τη Ρασέλ. Συγχαρητήρια! Μπράβο! Ήμουν σίγουρη ότι ακόμα και αν δεν είχα φτάσει πρώτη, αυτοί που φτάσαν πιο μπροστά από μένα, οι μισοί θα είχαν λάθος. Εδώ είναι τόσο δύσκολη συνεννόηση που μπορεί ποτέ να μην καταλάβαινε ο οδηγός ότι πρέπει να περάσουν από ένα συγκεκριμένο σημείο για να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Οπότε ήμουν σίγουρη ότι κατά πάσα πιθανότητα είμαστε από τους πρώτους σωστούς. Και πάμε στην τρίτη θέση. Η Χριστίνα Παπά και ο Δημήτρης. Μπράβο. Οφείλω να το καταθέσω με τον Δημήτρη να κουβαλά και τα δύο backpack. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τον έχω τρελάνει. Νιώθω κάθε φορά ότι πας να πιεις νερό και δεν το πίνεις αυτό το νερό, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή παρατώσω κάθε φορά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τα παιδιά και τον Γιώργο και την Κρίστη που θα το ευχαριστηθούν. Είναι και στο μήνα του μέλητος ούτως ή άλλως. Μπράβο. Για το τέταρτο ζευγάρι, παιδιά, θέλω να πω ότι υπάρχει μια έτσι πιο ιδιαίτερη ιστορία, γιατί αυτό το ζευγάρι βασανίστηκε πάρα πολύ. Έκανε σχεδόν μία ώρα περισσότερο από τους υπόλοιπους και γι' αυτό το λόγο όταν έφτασε εδώ ένιωσε ότι μάλλον είναι πάρα πολύ αργά και ότι είναι δεδομένη η τελευταία θέση. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, Στέλιο, Χρήστο, δεν ήσασταν τελευταίοι.
Ναι, χρονικά ήσασταν, αλλά είσαστε τέταρτοι. Αυτή η τέταρτη θέση αποδεικνύει ένα και μόνο πράγμα, ότι ακολουθώντας σωστά τις οδηγίες, ακόμα και αν νομίζεις ότι είσαι μισή μέρα πίσω από τους υπόλοιπους, να που μπορεί να είσαι πάρα πολύ κοντά στο στόχο. Φτάσαμε τελευταίοι, καθυστερημένοι φούλα, αλλά επειδή κάναμε τη σωστή διαδρομή, σκαρφαλώσαμε έτσι στα σκαλιά της κατάταξης. Στο rank, ναι. Για μένα κερδίσαμε σήμερα. Ναι, είναι νίκη τεράστια. Εδώ όμως τώρα θέλω να σου πω ότι η κατάταξη συνεχίζεται. Στην πέμπτη θέση λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν τερματίσει ο Νάσος με τον Παύλο, διότι ήταν ούτως ή άλλως πιο γρήγοροι μεταξύ των ζευγαριών που ακολούθησαν μία άλλη διαδρομή. Σκοπός του ταξιδιού του δικού μας είναι η εμπειρία και να ζήσουμε αυτό το πράγμα μαζί. Τώρα, αν ήρθε κάποιος ο οποίος τρελαίνεται και λέει: «Αχ, σε παρακαλώ, δώσ' μου την ασυλία, δώσ' μου το δώρο, δώσ' μου». Το απάρτω, δεν με νοιάζει το δώρο. Εμένα με ενδιαφέρει να περάσω όλο αυτό. Στην έκτη θέση, αλλά και στην έβδομη θέση, δύο ζευγάρια που έφτασαν με διαφορά ενός λεπτού. Σηκώστε τα χέρια σας, φτάσατε μαζί. Πρώτα ο Φίλιππος με τον Κωνσταντίνο και λίγα δευτερόλεπτα μετά, άρα 6 και 7. Αυτό τι σημαίνει, κατ-κατ, η Βι. Πρώτη από το τέλος. Μπράβο, κορίτσια. Τυχώς. Βιβί, κατ-κατ, κάντε ένα βήμα μπροστά. Ωχ. Κάτσε, κάτσε. Ευτυχώς για εσάς, αυτός εδώ δεν είναι ένας αγώνας αποχώρησης. Είναι, όμως, το αγώνισμα της ασυλίας. Και εδώ η τελευταία θέση έχει ένα ντισαβαντάζ. Και αυτό το ντισαβαντάζ έρχεται τώρα. Ωχ. Ωχ. Χαιρετίστε τον φίλο μου, τον Τσάντον. Hello. Τσάντον, thank you. Ο Τσάντον θα κάτσει δίπλα σας τώρα, ζητήστε το. Πείτε στο Τσάντον να κάτσει δίπλα σας ή ανάμεσά σας. Next to us, όχι ανάμεσα, next to us. Ωχ, τι είναι, φως, δεν ακούει καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πόσο εύκολα συνεννοείστε με τον νέο σας φίλο. Τέλεια. Είναι ένας πολύ καλός φίλος δικός σας από εδώ και στο εξής, αλλά δεν πάει να είναι μειονέκτημα. Γιατί στο επόμενο race καλείστε να έχετε τον Τσάντον παντού μαζί σας. Πρέπει να εξασφαλίζετε όχημα για τον Τσάντον, πρέπει να εξασφαλίζετε τροφή, ό,τι φάτε πρέπει να φάει και ο άνθρωπος, και αν χρειαστεί να κοιμηθείτε κάπου, πρέπει να εξασφαλίσετε ένα κρεβάτι για τον άνθρωπο που είναι μαζί σας. Είναι η παρέα σας πλέον. Τέλεια! Ο Τσάντον θα σας μιλάει, αλλά δεν επιτρέπεται να σας βοηθάει. Απέναντίας, εσείς θα τον βοηθήσετε, γιατί ο στόχος είναι να φτάσετε τον Τσάντον στο σπίτι του που τον περιμένουν. Τέλεια. Έτσι, γι' αυτό δεν πρέπει να καθυστερείτε, τον περιμένει η μαμά του, τον αφήνετε και μετά μπορείτε να συνεχίσετε το race σας, κανονικά, δυο σας. Okay. Έχουμε παρέα το μειονέκτημα που εμείς θα το κάνουμε πλεονέκτημα. Εγώς. Όχι ότι θα μας βοηθάει, θα ο λέει ίδιος. Κάτι, ναι, η παρουσία ναι. του. Η παρουσία του, ναι, μπορεί να παίξει θετικό ρόλο. Για ακόμη μια φορά, θερμά συγχαρητήρια στην Κρίστη και στον Γιώργο που κερδίζουν την πρώτη ασυλία. Καλά να περάσετε. Γιατί ολοκληρώθηκε εδώ το πρώτο μας race. Εγώ έχω να δω. Ήθελα να κερδίσω πάρα πολύ. Χάσαμε την ασυλία. Προσοχή. Σε αυτό το πρώτο race του Asia Express, ένα ζευγάρι κέρδισε την ασυλία. Στο επόμενο race, ένα ζευγάρι αποχωρεί.